Υπήρξε και υπάρχει ένας ευρύς δημόσιος σχολιασμός για την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την Ιθαγένεια των Μεταναστών και το μεγαλύτερο κομμάτι αυτού του σχολιασμού εστιάζεται στο ίδιο το περιεχόμενο της απόφασης. Υπάρχει και ένας σχολιασμός, νομίζω εύστοχος και ευρύς, και για την αποτίμηση του ρόλου που επιφύλαξε και επιφυλάσσει για τον εαυτό του το Συμβούλιο της Επικρατείας. Μια πρώτη εκτίμηση θα μπορούσε να πει, εγώ έτσι πιστεύω, ότι η απόφαση ενδεχομένως να μην δικαιολογεί τις ουρανομίκης ιαχές ορισμένων πολεμίων του ισχύοντος νόμου για την Ιθαγένεια. Ο ενθουσιασμός τους, που ήταν ένας ενθουσιασμός ενστικτόδης που εκδηλώθηκε αμέσως μόλις υπήρξε η δημοσιοποίηση της απόφασης, αντιστοιχεί περισσότερο, νομίζω, στις προηγούμενες, στις προηγηθήσεις διαρροές της απόφασης, αλλά μένει να αποδειχθεί αν θα επιβεβαιωθεί από τις επόμενες εξελίξεις για το ζήτημα της Ιθαγένειας που είναι ανοιχτό. Η απόφαση του δικαστηρίου είναι προφανέστατα αρνητική. Θεωρώ ότι είναι εμβληματική η διατύπωση του δικαστηρίου πως τα έθνη και οι λαοί δεν είναι οργανισμοί ασπόνδυλοι και δημιουργήματα εφήμερα, αλλά παριστούν διαχρονική ενότητα, η οποία φέρεται να προϋποθέτει σωρευτικά, εισαγωγικά, σχετικώς σταθερά ήθη και έθιμα, κοινή γλώσσα με μακρά παράδοση, στοιχεία τα οποία μεταβιβάζονται από γενεά σε γενεά. Και αυτά όλα θα διαταρασόταν αυτή η ενότητα από, εισαγωγικά πάλι, την προσθήκη απροσδιόριστου αριθμού προσώπων ποικίλης προελεύσεως. Δεν ξέρω τι σας θυμίζει εσάς η φρασιολογία, πάντως εμένα δεν μου θυμίζει η απόφαση δικαστηρίου. Εκπλήσει επίσης η διεκδίκηση από το δικαστήριο ενός ρόλου που εγώ θεωρώ ότι είναι ρόλος υπεριστορικού σοφού γέροντα, ο οποίος υπερίπταται τη ζώσας κοινωνίας και συνομιλεί απευθείας με την ιστορία. Επιλέγει μία στενή και πάντως συζητήσιμη, όπως κάθε άλλη θεωρητική προσέγγιση της έννοιας του έθνους, την αναγορεύει σε αυθεντική και αυτονόητη, επιχειρώντας να την αναγάγει σε συνταγματική επιταγή. Η εμφατική αιμονή στη μία και μόνη αντίληψη περί έθνους οδηγεί το δικαστήριο και σε μια ιδιότυπη πρόσληψη των σχέσεων του ατόμου με την κοινότητα. Οι γνωστοί δεσμοί, οι πολιτικοί, οι συνειδησιακοί, οι κοινωνικοί, οι νομικοί, οι άλλοι δεσμοί που θεμελιώνουν την κοινωνική συνύπαρξη, οφείλουν κατά το δικαστήριο να υποχωρούν, διότι προφανώς είναι ατελείς σπόνδυλοι, μπροστά σε ό,τι το δικαστήριο αντιλαμβάνεται ως γνήσιους δεσμούς με το έθνος. Έτσι όμως, η όλη προβληματική για την κτήση της Ιθαγένειας εντοπίζεται από το πολιτικό και πολιτιακό επίπεδο σε ένα άλλο πεδίο που οφείλει πρωτίστως να προκαλεί μεταφυσικό δέος και φόβο. Κυριαρχεί η έννοια της κληρονομικότητας ως μόνης οδού που οδηγεί στη σφυριλάτηση γνήσιων δεσμών με το έθνος, ενώ κάθε άλλη οδός μπορεί να νοείται, έτσι την εννοεί το δικαστήριο, μόνο ως εξαίρεση. Η απόφαση γεννά συγκεκριμένες απορίες, ενδεικτικά μερικές. Απέχει η θέση του δικαστηρίου από τα ισχύοντα για τους ομογενείς που λαμβάνουν την Ιθαγένεια ακόμη και μετά από πολλές γενιές, ακόμη και όταν δεν γνωρίζουν ελληνικά. Προφανώς οι Ελληνοαμερικανοί τέταρτης γενιάς κολυμπούν για πάντα σε μια θάλασσα ελληνικότητας. Απέχει η θέση του δικαστηρίου για την ψήφο των αλλοδαπών στις τοπικές εκλογές από τα ισχύοντα για τους κοινοτικούς πολίτες. Προβληματική η θέση του δικαστηρίου για το ζήτημα της εκπαίδευσης, εκείνης της εκπαίδευσης που απαιτείται για να τεκμαίρεται η οικοδόμηση γνήσιων δεσμών με το έθνος. Το δημοτικό σχολείο δεν αρκεί, αφού τα έθνη, θυμίζω, δεν είναι οργανισμοί ασπόνδυλοι, αλλά υπονοείται σαφώς ότι αν προσθεθεί και το γυμνάσιο, τότε οι σπόνδυλοι αυξάνονται. Προφανώς οι ιδεολογικές προτιμήσεις των δικαστών συνιστούν αναφέρετο δικαίωμά τους. Όμως η πλειοψηφία της ολομέλειας του δικαστηρίου μετουσιώνει πολιτικές αντιλήψεις σε συνταγματικές αποφάνσεις, καθ' υπέρβαση των ορίων αρμοδιότητας της δικαστικής εξουσίας, και το λέει αυτό πολύ καθαρά η μειοψηφία των 13 μελών. Το λόγο λοιπόν τώρα έχει ο νομοθέτης, αλλά αξίζει ίσως μια ακόμη αναφορά στην απόφαση του δικαστηρίου. Η ολομέλεια καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι επίμαχες διατάξεις δεν τεκμηριώνουν γνήσιο δεσμό με την ελληνική κοινωνία. Κρίνει ότι αυτές εισάγουν μόνο τυπικά κριτήρια για την απόδοση της Ιθαγένειας, τα οποία μάλιστα τα θεωρεί το δικαστήριο επισφαλή. Γράφει συγκεκριμένα: ειδικότερα στην πρώτη περίπτωση, το κριτήριο της διαμονής των γονέων επί πενταετία δεν τεκμηριώνει την ουσιαστική ένταξή του στην ελληνική κοινωνία, αφού δεν συνδυάζεται και με άλλα στοιχεία που θα προσέδιδαν στη διαμονή ουσιαστικά, έχει σημασία η λέξη ουσιαστικά, χαρακτηριστικά εντάξεως. Επιπλέον, η ίδια απόφαση λέει ότι το κριτήριο είναι επισφαλές λόγω του τρόπου που έγιναν οι νομιμοποιήσεις παραμονής των γονέων.
Στη δεύτερη περίπτωση, λέει η απόφαση, ο νομοθέτης χρησιμοποιεί επίσης κριτήριο μη δυνάμενο να τεκμηριώσει την κατά τα ανωτέρω απαιτούμενη ουσιαστική ένταξη στην ελληνική κοινωνία του ανηλίκου τέκνου αλλοδαπών γονέων, αφού μόνη η φίτηση σε ελληνικό σχολείο και μάλιστα μόνο επί μία εξαετία δεν εγγυάται την επιζητούμενη ένταξη, δεδομένου ότι ο νόμος δεν αξιώνει και μία ουσιαστική σχέση των γονέων με τη χώρα, πάλι η λέξη ουσιαστική, οι οποίοι γονείς είναι αρμόδιοι να αποφασίσουν για την απόκτηση ή μη της ηθαγένειας από τα ανήλικα τέκνα τους. Έχει σημασία η αυτολεξή παράθεση αυτού του συμπεράσματος, διότι δείχνει μια βαθιά σύγχυση. Είναι η πιο εμφανή σύγχυση που έχει να κάνει με την αναφορά και στην ένταξη των γονέων. Όμως, πρέπει κανείς να θυμίσει το δικαστήριο ότι η ηθαγένεια, αυτή που συζητάμε, αφορά τα τέκνα των αλλοδαπών. Άρα, η συνεχής αναφορά στην ουσιαστική ένταξη των γονέων ανοίγει μια άλλη συζήτηση παράλληλη και μάλλον παραπλανητική. Η πιο σημαντική όμως σύγχυση σχετίζεται με το διαχωρισμό των κριτηρίων σε τυπικά και ουσιαστικά. Το κριτήριο της εξαετούς φίτησης σε ελληνικό σχολείο είναι ένα ουσιαστικό κριτήριο. Ο νομοθέτης έτσι εκτίμησε. Εκτίμησε ότι αν ένα παιδί με επιτυχία φίτησε για 6 χρόνια σε ελληνικό σχολείο, αν τέλειωσε το δημοτικό, τεκμηριώνει ουσιαστικά το δεσμό του παιδιού με την ελληνική κοινωνία. Άρα δίνει το δικαίωμα στο ίδιο και στους γονείς του, αν διαμένουν νόμιμα στη χώρα, να αποκτήσουν την ελληνική ηθαγένεια. Μπορεί ο καθένας να έχει άλλη άποψη. Μπορεί ο καθένας να δικαιούται να αμφιβάλλει αν είναι ορθή ή λάθος αυτή η εκτίμηση. Δεν μπορεί να την εκλαμβάνει όμως ως τυπική, διότι το δικαστήριο, λαμβάνοντας τη, θεωρώντας τη τυπική, την υποτιμά. Οι ίδιοι δικαστές που ανάγουν την εξαετή φίτηση σε τυπικό κριτήριο, σε κάποιο άλλο σημείο στην απόφαση, λίγο πιο κάτω, λένε ότι η εννεαετής φίτηση θα ήταν ουσιαστική. Λένε δηλαδή επί λέξη, εγγυημένο βαθμό εντάξεως θα πιστοποιούσε καταρχήν η επιτυχής φίτηση σε όλο το φάσμα της δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως με λήψη του αντίστοιχου τίτλου σπουδών. Ουσιαστικά, αν αφήσουμε στην άκρη το διαχωρισμό μεταξύ τυπικών και ουσιαστικών κριτηρίων, αυτό που τελικά μένει από την απόφαση είναι ότι ευθέως αμφισβητεί την εξουσία του νομοθέτη να εκτιμά αν είναι σκόπιμο το μέτρο ή όχι. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Σήμερα βρισκόμαστε, νομίζω, στην πιο δυσάρεστη κατάσταση και αυτή είναι μια πλάνη να θεωρεί κανείς ότι όσο καθυστερεί η απόφαση της νομοθετικής εξουσίας για το τι θα διαδεχτεί ή ποιες αλλαγές θα γίνουν στον 38-38 μετά την απόφαση του ΣΤΕ, όποιος θεωρεί ότι αυτό είναι κάτι θετικό, ότι κερδίζουμε χρόνο, είναι λάθος. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι διευκολύνεται το σταδιακό ξύλωμα, η απίσνανση, η σταδιακή ουσιαστικά κατάρρευση του 38-38. Άρα αυτή, όπως τουλάχιστον λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, η διαπραγμάτευση που βρισκόταν μέχρι πρώτην σε εξέλιξη ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των τριών κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση και η οποία τώρα έχει περάσει στο επίπεδο των αρχηγών ή κάποια στιγμή θα περάσει στο επίπεδο των αρχηγών των τριών κομμάτων, είναι μια διαπραγμάτευση, είναι μια διαδικασία που εγώ θεωρώ ότι όλοι όσοι στηρίζουν το καθεστώς το ισχύον της ηθαγένειας θα πρέπει να επιδιώξουν να προχωρήσει προφανώς σε μια κατεύθυνση σαν αυτή που θέλουμε εμείς. Ποιο είναι το διακύβευμα? Το διακύβευμα είναι τα παιδιά. Υπόθηκε ήδη και νομίζω ότι λέγεται διαρκώς. Έχει μια σημασία να τονίζουμε ότι το διακύβευμα είναι τα παιδιά. Όχι μόνο για λόγους ουσιαστικούς ή για λόγους ανθρωπιστικούς ή για λόγους πολιτικούς, νομίζω ότι έχει μια σημασία να τονίζει κανείς και για λόγους επικοινωνιακούς. Όπως ενδεχομένως έχετε δει και έχετε παρακολουθήσει, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ελάχιστες, πολύ λίγες μέρες πριν δημοσιοποιηθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την Ιθαγένεια, έβγαλε στη δημοσιότητα και προβλήθηκαν για κάποιο διάστημα μερικά τηλεοπτικά σποτάκια όπου μιλούσαν τα παιδιά των μεταναστών για το ζήτημα της ηθαγένειας με τα δικά τους λόγια. Αξίζει τον κόπο να δει κανείς, για μας ήταν αποκαλυπτικό, τις αντιδράσεις που υπήρχαν είτε από τον κοινωνικό μας και ευρύτερο περίγυρο, είτε ακόμη και τις λίγες μέρες που αφήσαμε ανοιχτά τα σχόλια στο YouTube, γιατί από ένα σημείο και μετά δεν ήταν δυνατόν να μείνουν ανοιχτά. Οι αντιδράσεις λοιπόν χωρίζονταν σε δύο πολύ καθαρές κάθετες κατηγορίες. Η μία ήταν εξαιρετικά θετική και ήταν η ευρεία στήριξη στο ζήτημα των παιδιών που νομίζω ότι υπερεύαινε την τομή που χώριζε το κοινωνικό σώμα με κριτήριο τη σχέση του απέναντι στο μεταναστευτικό. Ήταν πολύ ευρύτερο το σώμα που έδειχνε θετικές αντιδράσεις όταν η συζήτηση αφορούσε στα παιδιά. Και η άλλη
η αντίπερα όχθη ήταν πολύ πιο περιορισμένη από αυτούς που έχουν γενικά αρνητική θέση για το μεταναστευτικό, αλλά ήταν εξαιρετικά πιο πολλωμένη και σε πολλές εκδηλώσεις, σε πολλές εκφάνσεις της απέναντι σε αυτά τα τηλεοπτικά σποτάκια. Τα λέω μόνο ως παράδειγμα, ήταν εμετική και χυδαία. Ξανατονίζω λοιπόν ότι ειδικά όταν μιλάμε για το ζήτημα της πολιτικής των παιδιών, πρέπει να προχωρήσουμε σε μια επόμενη κατάσταση. Φοβάμαι ότι το ζήτημα δεν είναι στην πολιτική ατζέντα, ψηλά στην πολιτική ατζέντα όσο θα έπρεπε όλων των δυνάμεων εκείνων, και δεν μιλάω μόνο για τις πολιτικές δυνάμεις, λέω ευρύτερα τις κοινωνικές δυνάμεις, που θεωρούν ότι αποτελεί βασικό ζήτημα και δικαιωμάτων και κοινωνικής συνοχής να υπάρχει ανοιχτή πρόσβαση τουλάχιστον της δεύτερης γενιάς στην ελληνική ηθαγένεια. Όμως και πριν από την ψήφιση του νόμου, και αυτό νομίζω πως μπορούμε να το δούμε και αυτοκριτικά ο καθένας από τη δική του την σκοπιά, το ζήτημα της αλλαγής του κώδικα ηθαγένειας, μιλάω για την περίοδο 2009-2010 όταν το ζήτημα ήταν πολύ στην επικαιρότητα ενόψει και της ψήφισης του νόμου, το ζήτημα αυτό εν τέλει δεν αφορούσε όσο νομίζω πως θα θέλαμε μεγαλύτερα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Είτε υπήρχε ένας πολύ μεγάλος αποσανατολισμός και παραπληροφόρηση, έτσι που να θεωρούν κανείς ότι όλη αυτή η προπαγάνδα, η οποία τώρα έχει καταπέσει, γι' αυτό και κανείς σοβαρός τουλάχιστον αναλυτής, ακόμη και από τους πιο σκληρούς απέναντι στον ισχύοντα νόμο για την Ιθαγένεια, δεν το υποστηρίζει πια, όπως ότι ο νόμος Ραγκούση ήταν πόλος έλξης για να έρθουν εδώ οι ορδές των μεταναστών, όπως ότι υπήρξαν αθρώες πολιτογραφίσεις κτλ. Κανένας άνθρωπος που να κοιτάξει και να μπορεί να διαβάσει σοβαρά με στοιχειώδη επάρκεια τα στοιχεία δεν μπορεί να ισχυριστεί κάτι τέτοιο. Οι μεγάλες ήττες νομίζω σε επίπεδο και ουσίας και στρατηγικής ήταν δυο. Η μία ήταν ότι εν τέλει από την πλευρά της πιο ανοιχτής λογικής για τα ζητήματα της ηθαγένειας υπήρξε μια συμπαράταξη όχι Εβραίων κοινωνικών στρωμάτων αλλά περισσότερο κάποιων ηγεσιών. Θυμίζω ότι ακόμη και φορείς όπως είναι και η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου που τράβηξε σε μεγάλο βαθμό αυτό το τρένο ας πούμε της αλλαγής του νόμου για την ηθαγένεια, πολλές φορές αυτό που καταφέραμε ήταν να συμπαραταχτούν μαζί μας κάποιες ελίτ. Θυμίζω επίσης για παράδειγμα ότι στην εκδήλωση τη μεγάλη που κάναμε για την αλλαγή του νόμου για την ηθαγένεια στην αίθουσα της Παλιάς Βουλής και την οποία επιχείρησε και για λίγα λεπτά κατάφερε να διακόψει βιαίως μια ολιγομελής αντιπροσωπεία της Χρυσής Αυγής με επικεφαλής τον βουλευτή σήμερα κύριο Παναγιώταρο, υπήρχαν εκεί εκπρόσωποι της Εκκλησίας, εκπρόσωποι της ΓΕΣΕΕ, υπήρχαν εκπρόσωποι μεταναστών, αλλά έλειπαν άλλοι χώροι, και αυτό νομίζω ότι ισχύει σε αρκετές από τις εκδηλώσεις και αρκετές από τις δράσεις που έγιναν για την ηθαγένεια. Κάτι που μοιάζει να αλλάζει, και αυτό επίσης πρέπει να το πούμε, είναι θετικό στις κινητοποιήσεις που γίνονται τώρα για το ζήτημα της ηθαγένειας των παιδιών. Και το δεύτερο που έχει σημασία είναι πως δεν καταφέραμε να υπάρξει μια επαρκής πληροφόρηση της κοινής γνώμης για τα πάρα πολύ βασικά, τα στοιχεία, τα απόλυτα νούμερα και τα ποιοτικά και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά της σύγκρισης του καθεστώτος παροχής ηθαγένειας μετά το 10 και πριν από το 10. Δεν καταφέραμε δηλαδή να είναι η κοινή γνώμη ενήμερη για το γεγονός ότι σήμερα οι αποφάσεις για την ηθαγένεια είναι αιτιολογημένες ενώ πριν ήταν ανετιολόγητες. Δεν καταφέραμε να ενημερώσουμε όλοι μας ότι έχουμε ένα καθεστώς ηθαγένειας που κατά τεκμήριο είναι διαφανές ενώ είχαμε ένα καθεστώς απόλυτης αδιαφάνειας. Δεν καταφέραμε να ενημερώσουμε για το γεγονός ότι ο προηγούμενος κώδικας ελληνικής ηθαγένειας ήταν ένα καθεστώς το οποίο ευνόησε εκτεταμένα φαινόμενα πελατειακών δικτύων και ευνοιοκρατίας, και ενώ το σημερινό καθεστώς, αν μη τι άλλο, ένα καθεστώς που προφανώς επιδέχεται βελτιώσεις, διασφαλίζοντας και δίνοντας δικλείδες διαφάνειας, αποτρέπει τέτοιου είδους διαδικασίες. Κλείνω με μια-δυο σκέψεις για το πού βρισκόμαστε σήμερα και πάλι, σε ένα επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης. Αναρωτιέται κανείς για ποιους το ζήτημα της ηθαγένειας αποτελεί σήμερα υψηλή προτεραιότητα. Πολλές φορές, το είπε πριν και η Τασία, για τα δύο από τα τρία κόμματα που απαρτίζουν την συγκυβέρνηση, ενώ τους ελάσσονες εταίρους της τρικομματικής κυβέρνησης, ευλόγως θα μπορούσε να θεωρεί κανείς ότι το ζήτημα της ηθαγένειας είναι ένα κομβικό ζήτημα αρχής. Θα μπορούσε κανείς να πει
ότι είναι ένα ζήτημα που αν μη τι άλλο, εάν υποτάσσονται σε άλλες πολιτικές ανάγκες εν καιρό μνημονίου, θα μπορούσαν σε θέματα αρχών, σε θέματα δικαιωμάτων, όπως είναι το ζήτημα της ηθαγένειας, να τραβήξουν κόκκινες γραμμές, για να χρησιμοποιήσω μια προσφυλή έκφραση. Αυτό που παραγνωρίζουμε είναι ότι αν αυτά τα δύο κόμματα έχουν ένα λόγο να το κάνουν αυτό, τότε το κόμμα που είναι ο κύριος κορμός της κυβέρνησης, ενώ η Νέα Δημοκρατία, έχει πολύ περισσότερους λόγους να το κάνει. Η Νέα Δημοκρατία, ακριβώς γιατί είναι και ο κορμός της κυβέρνησης και είναι αυτοί που αισθάνονται ότι εφαρμόζουν μια πολιτική που μέχρι πριν από ένα χρόνο, τουλάχιστον σε θέματα μνημονίου, ήταν η πιο διαπρίσιμη, ας πούμε, πολέμη της. Γι' αυτό και θεωρούν, νομίζω, πως το ζήτημα της ηθαγένειας, ένα ζήτημα που ευθέως μπορεί να προβληθεί στο πολιτικό τους κοινό, είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ δύσκολο θα κάνουν πίσω. Άρα σε αυτήν την λογική ενός bras de fer, νομίζω πως εντός της κυβέρνησης ισορροπίες έχει πολύ περισσότερους λόγους και πολύ μεγαλύτερο τεκμήριο αποτελεσματικότητας ο μείζων κυβερνητικός εταίρος να προωθήσει μια πιο σκληρή άποψη για την ηθαγένεια. Το δεύτερο ζήτημα που νομίζω πως πρέπει να προβληθεί πάρα πολύ είναι το ζήτημα της άμεσης συσχέτισης του θέματος της ηθαγένειας των παιδιών με το κοινωνικό πεδίο και κυρίως με το πεδίο της εκπαίδευσης. Είναι πάρα πολλά τα δείγματα και τα γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή έχουμε έναν ραγδαία εξελισσόμενο εκφασισμό σε πάρα πολύ μεγάλα κομμάτια της εκπαιδευτικής κοινότητας και κομμάτια του μαθητικού πληθυσμού, αλλά φοβούμαι να πω και κομμάτια άλλων από την τριμερή που απαρτίζουν την εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ και γονείς και εκπαιδευτικούς. Και φοβάμαι πως αυτή η εκκρεμότητα στο ζήτημα της ηθαγένειας των παιδιών επιτείνει αυτή την κατάσταση και ρίχνει μία γενιά ολόκληρη, τη δεύτερη, τη μία μισή τη δεύτερη γενιά, τη μεταναστευτική, βορρά στους μπράβους και τη Χρυσή Αυγή. Άρα, για πάρα πολλούς λόγους, θεωρώ ότι είναι κομβική σημασίας και πρέπει να παραμείνει κομβική σημασίας το ζήτημα της ηθαγένειας. Για πάρα πολλούς λόγους, θεωρώ ότι είναι πολιτικό ζητούμενο που θα πρέπει να αναχθεί σε μείζωνα πολιτική απέτηση από όσες δυνάμεις θεωρούν ότι το ζήτημα της ηθαγένειας είναι θέμα και πολιτικής και πολιτιακής τάξης και ζήτημα αρχής, ότι θα πρέπει όποιος θέλει με τους σημερινούς κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς να αλλάξει τον νόμο για την ηθαγένεια, να μην έχει την πολυτέλεια να το κάνει με άλλες πολιτικές δυνάμεις παρά μόνο στηριζόμενος και στις ψήφους της Χρυσής Αυγής. Είναι αυταπάτη να αφήνεται κανείς να θεωρεί ότι μπορεί να το περάσει αυτό χωρίς να είναι οι καθοριστικές ψήφοι, οι ψήφοι της Χρυσής Αυγής. Και ερχόμενος στο τέλος, κλείνω με αυτή τη σκέψη, μια που η συζήτηση σήμερα έχει φύγει από το επίπεδο της συζήτησης στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, έχει γυρίσει εκεί που θα έπρεπε να μείνει η συζήτηση, στο επίπεδο του νομοθέτη. Το ζήτημα της ηθαγένειας, σκληρός πυρήνας της κρατικής κυριαρχίας, είναι ζήτημα της πλειοψηφίας του κοινωνικού και πολιτικού σώματος να αποφασίζει σε ποιους και με ποιους όρους θα δίνεται η ηθαγένεια. Άρα οι μόνοι πολιτιακά αρμόδιοι, οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι μας, θα αποφανθούν και πάλι για αυτό το πολιτιακό και πολιτικό ζήτημα και δευτερευόντως νομικό ζήτημα. Εκείνοι θα επιλέξουν αν τάσσονται με τη συντεταγμένη συμπερίληψη ή με μεταφυσικής αφετηρίας μηχανισμούς αποκλεισμού. Εκείνοι θα επιλέξουν αν αντιλαμβάνονται το έθνος ως μια συγκεκριμένη μεν αλλά διαρκώς συγκροτούμενη κοινότητα, ζωντανή στο χώρο και στο χρόνο, ή συντάσσονται με την άποψη του Συμβουλίου της Επικρατείας πως μόνο αυτό το δικαστήριο πρόλαβε να απαθανατήσει τη χαμένη στο χρόνο στιγμή τη συγκρότηση του ελληνικού έθνους και εννοεί να αποβάλει ό,τι αποκλίνει από αυτή την παλιά φωτογραφική απεικόνιση του έθνους. Η επιλογή συμπυκνώνεται, το ξαναλέω και τελειώνω με αυτό, στο σημειακό ζήτημα της ηθαγένειας των παιδιών των μεταναστών, των συμμαθητών των παιδιών μας, και στην επιλογή αυτή οι δυνάμεις της συμπερίληψης θα κληθούν να υπερβούν εαυτούς και αλλήλους. Και πρέπει να το κάνουν, αφήνοντας στην άκρη και μνημονιακού και άλλου τύπου τομές. Πρέπει να καταστήσουν σαφές ότι όσοι επιμένουν στον δρόμο του αποκλεισμού θα χρειαστούν ως συνοδοιπόρους και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή τους νεοεκλεγμένους θειασώτες του εθνοφιλετικού μίσους. Ευχαριστώ πολύ.